δουλειά μου, αναγκάστηκα να αφήσω το επάγγελμά μου, να κάνω για πολλά χρόνια άλλο επάγγελμα. Και αυτό άρχισε να μου δημιουργεί ψυχοσωματικά και δεν χαιρόμουν αυτό που είχα. Άκουσες ευχαριστώ από τον σύντροφο που το έκανες. Σε πληροφορώ ότι το ακούω τώρα το ευχαριστώ. Τώρα είναι αργά. Γιατί το, όχι, δεν είναι αργά, Ζήνα μου, γιατί είναι. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Συνεχίζεται, το ξέρω, αλλά τώρα είναι αργά γιατί άφησες κάποια χρόνια τη ζωή σου πίσω. Δεν θεωρώ, βρε Ζήνα, ότι υπάρχει τίποτα χαμένο. Τώρα ξαναξεκινάμε. Γιατί όχι. Ριστά. Εγώ νομίζω καταρχάς ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις και να φτιάξεις τη ζωή σου. Αν έχεις βάλει σωστές βάσεις και κάποια στιγμή καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά, κλείνεις τα αυτιά σου, μπαίνεις μέσα σου, βλέπεις εδώ στην ψυχή σου. Αυτό που είπε η Μάρια κάποια στιγμή. Τι είναι αυτό που με τράβηξε σε αυτόν τον άνθρωπο? Τι είναι αυτό που αγάπησα? Γιατί το έχασα? Τι φταίει? Συζητάς και αν μπορείς να συζητήσεις, κάνεις υποχωρήσεις τόσες όσες να μην χαθούν οι προσωπικές ελευθερίες. Άλλος κανόνας, Μάρια. Αυτό υπόθηκε και πριν, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Όταν είναι κάτι το οποίο σε ενοχλεί, με καλό τρόπο, με ευγένεια, το βάζεις στο τραπέζι και το συζητάς μέχρι τέλους. Δεν υπάρχουν ημίμετρα στην επικοινωνία. Η κακή επικοινωνία διαλύει τις σχέσεις. Οπότε δεν αφήνουμε πράγματα αλυτά. Νάσια, ναι. Αν έβαζες τη ζωή σας κάτω αυτά τα 22 χρόνια και μετρούσες, έβαζες στο ζύγι, υποχωρήσεις από την πλευρά του συζύγου, υποχωρήσεις από σένα, θα υπήρχε ισορροπία? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Το παλέψατε και οι δύο δηλαδή πολύ. Δεν ξέρω. Δεν θεωρώ ότι το παλέψαμε αρκετά. Και αυτό έχει να κάνει τώρα με αυτό που είπε. Με την προσωπικότητα του καθενός, με το χαρακτήρα, με τα προσωπικά του βιώματα. Εκπλήξεις υπήρχαν, ναι. Εκπλήξεις. Ναι, στο χαρακτήρα. Δηλαδή να βγήκανε κάποια πράγματα μετά που να σε ξέπληξαν. Είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Μετά όμως. Όχι. Όχι. Και αυτό είναι το κακό. Για μένα αυτό είναι κανόνας. Τα βλέπεις από την αρχή πολλά πράγματα. Για μένα αυτό είναι κανόνας. Και ετοιμού, πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 40 κοντά. Ποια είναι 40 χρόνια? Περίπου, ναι. Εκεί. Καλά, πόσο χρόνο είσαι? Μικρή. Πόσο χρόνο παντρεύτηκες? 20. Δεν φαίνεσαι, παιδί. Και για πες μου,